εκπομπή κουρεμένη με έναν εξαίσιο τρόπο. Αυτό, εγώ τα μόνη μου έχω κουρευτεί έτσι. Με ένα ψαλιδάκι. Δεν ξέρω αν μετά μου τα διορθώσανε. Τα κόψες μόνη. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν μακριά τα μαλλιά μου και είπα θα κάνω ένα ωραίο αγορίστικο. Κάτι μου λέει ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσες και τώρα να το κάνεις. Όχι, με πιο φοβητσιάρα τώρα έχω. Είσαι πιο φοβητσιάρα. Τότε είχα άγνοια κινδύνου με το μαλλί. Ή η εικόνα σου πια σε ενδιαφέρει περισσότερο? Κοίταξε, η εικόνα μου με ενδιέφερε πάντα. Τόσο όσο όμως. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι για να είναι άλλη. Κάνω μια δουλειά που έχει σχέση με την εικόνα. Φωτογραφίζομαι, θέλω να είμαι ωραία, θέλω να με βάψουν καλά, να με χτενίσουν ωραία. Okay, μέχρι εκεί. Μετά δεν το ψάχνω πολύ. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε ένα περιοδικό μετά τη φωτογράφηση να δω πώς ήταν οι φωτογραφίες, ποια θα βάλετε. Το έχω αφήσει στην τύχη, γιατί λέω μετά από τόσα χρόνια. Αυτό δείχνει ότι είσαι cool. Λίγος πολύ αυτοί που είμαι ξέρουν πώς είμαι. Δηλαδή θα βγω και χειρότερη σε μια φωτογραφία, με πρισμένα μάτια, σε ένα. Οι συνάδελφοί σου τα τσεκάρουν αυτά εξαντλητικά. Το γνωρίζω. Εξαντλητικά. Δηλαδή ο χρόνος που μου τρώει η φωτογράφηση μου είναι αρκετός. Δεν μπορώ να φάω και άλλο χρόνο για να το ψάξω και δεν το ψάχνω ποτέ μου. Λοιπόν, παιδικά χρόνια. Ήσουν καλή μαθήτρια, μέτρια μαθήτρια, άτακτη, ήσυχη. Έχω υπάρξει και κακή. Καλή πολύ λίγο, για πολύ λίγο διάστημα. Στην εφηβεία με απασχόλησε πολύ το θέμα τα ψυχολογικά μου και τα αγόρια και οι ερωτές. Οπότε δεν ήταν ότι είχα κάνει focus στα μαθήματα, πιο πολύ είχα κάνει focus στους ερωτές. Και επειδή ήξερα ότι θέλω να γίνω και ηθοποιός από πάντα. Πώς το ήξερες από πάντα? Κοίταξε, το ήθελα. Επειδή ήταν το στο ήξερα. Σπίτι αυτό. Αυτό είδα στο σπίτι, όπως τα μάθαμε. Δηλαδή αυτό είδα ότι είναι συναρπαστικό, ότι η ζωή ενός ηθοποιού, παρότι τη ζούσα από μέσα και με τρομερές δυσκολίες, γιατί οι γονείς μου δεν είναι ότι πέρασαν μια ζωή οικονομικά ή ανέφελη, υπήρχαν προβλήματα. Και κυρίως αυτό το υπαρξιακό που έχει ένας ηθοποιός. Κάθε φορά που ψάχνει δουλειά, αξίζω, δεν αξίζω, με απορρίπτουν, με αποδέχονται, δεν είναι απλό. Εμένα παρόλα αυτά αυτό μου φαινόταν συναρπαστικό. Το να υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα και αυτή η αγωνία. Αυτό που με πνίγει είναι η σιγουριά. Δεν σου αρέσει. Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει. Δεν μ' αρέσει να ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει σε ένα γραφείο Όχι. κάθε πρωί. Όχι. Εκτός αν αυτό που θα έκανα σε αυτό το γραφείο ήταν κάθε φορά άλλο και συναρπαστικό. Δεν είναι θέμα γραφείου. Ναι, αλλά είναι, τον τελευταίο είναι καιρό. Είναι θέμα να ξέρω ότι. Εντάξει, τον τελευταίο καιρό παρά είναι τα πράγματα σαφή και αβέβαια. Όχι, τον τελευταίο καιρό σε ακούω να λες ότι αρχίζεις και κάνεις και σκέψεις αναχωρητισμού. Ότι δηλαδή. Το λες λίγο βαριά, δεν θα πάω σε πονάστηρι. Όχι, αλλά αν για παράδειγμα τα φώτα είναι πλανέρα, σε βλέπω έτοιμη. Με ενδιαφέρει και το από πίσω από τα φώτα. Δηλαδή ναι. Με ενδιαφέρει ο χώρος. Η σκηνοθεσία μου. Για παράδειγμα. Ναι, το έκανα πρόπερση. Και το έκανες και καλά, λένε όλοι. Και εγώ ευχαριστημένη είμαι από το αποτέλεσμα και από τη διαδικασία. Και θέλω να το ξανακάνω. Και άργησα να το κάνω επί της ουσίας, γιατί είμαι αυτό που σου είπα. Φοβητσιάρα και αναβλητική. Θα μπορούσα να το είχα κάνει νωρίτερα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν κάποια στιγμή διάβασα ότι ο Καρύδης σε πήγε και σε κάθισε στα γόνατα της Τζένης Καρέζη σε ηλικία 3 ετών. Δεν τα θυμάμαι. Σε μια ταινία, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτόματα σχεδόν είπα, έτσι εξηγούνται όλα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο μεταφυσικό ότι επειδή έκατσα στα γόνατα τη Τζένη Καρέζη, έγινε όλο αυτό. Όχι. Έπαιξα στην ταινία το παιδί τη εκεί. Δεν το θυμάμαι. Να τη φωτογραφία, βεβαίως. Ναι. Δεν το θυμάμαι, βέβαια, εγώ. Τη θυμάμαι, βέβαια, την Τζένη, όταν μεγάλωσα. Αυτό που εννοώ είναι ότι έχει πολλά κοινά με αυτή την ηθοποιό. Την κομική στόφα. Χωρίς να έχει παίξει ποτέ. Με ως τιμάει κομικός, αυτό που λέτε, γιατί είναι εξαιρετική η ναι, έχετε ανάλογη κομική στόφα. Τι εννοώ με το κομική στόφα? Ότι δεν παίζετε, ούτε εκείνη έπαιζε, ούτε εσύ παίζεις σαν κομικός. Ναι. Ότι αντιμετωπίζεις με έναν τρόπο πολύ αληθινό τους κομικούς ρόλους. Και νομίζω αυτό είναι που βγάζει και το γέλιο. Νομίζω γενικά η κομμωδία παίζεται μόνο έτσι. Δηλαδή το ότι βγάζεις τελικά γέλιο είναι ερήμη σου. Όχι, η κωμωδία παίζεται και το γνωρίζεις, με μούτες, θέλω να πω. Παίζεται και με. Ναι, δεν είναι η κωμωδία τέλος πάντων που μου αρέσει. Θεωρώ και ότι με στυλιζαρισμένες κινήσεις. Τα ξέρουμε. Ναι, καταλαβαίνω όλοι. Τι λες. Μπορεί και αυτή η κωμωδία να πετύχει. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν έχω και αυτή την εμφάνιση, αν θέλεις. Δηλαδή, δεν έχω ένα χαρακτηριστικό πολύ έντονο που θα με κάνει αστεία άμα τη εμφανίσει. Και αντιμετωπίζω όλους τους ρόλους και τους κωμικούς από το δράμα που ζει αυτός ο ήρωας. Και το δράμα του βγάζει
την κωμωδία και γελάμε. Απλώς έχεις και λίγο χιούμορ μέσα σε αυτό το δράμα που ζεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το καταλαβαίνω κι αλλιώς. Πότε κατάλαβες πρώτη φορά ότι μπορείς να ανοίξεις περπατησιά στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης? Πότε το πίστεψα ή πότε θέλησα? Γιατί σου λέω, το θυμάμαι. Από πολύ μικρή. Από πάντα. Όχι, πότε το πίστεψες ότι το έχεις? Ξέρεις τι, το ήξερα πάντα, αλλά τα πρώτα χρόνια ήμουν τόσο φοβισμένη και τόσο ντροπαλή, που τώρα το εξηγώ σε κάποιους ανθρώπους που δεν είμαι πια έτσι. Μου έχουν μείνει κάτι ψήγματα, γιατί δεν μπορείς να απαλλαγείς εντελώς από αυτά, που δεν μπορούσα να το εκφράσω. Φοβόμουν πάρα πολύ την απόρριψη, φοβόμουν πάρα πολύ την αποτυχία. Και όταν φοβάσαι την αποτυχία, δεν δοκιμάζεις τίποτα. Λοιπόν, και φοβόμουν και πολύ τη γνώμη των άλλων. Αφού φοβάσαι τη γνώμη των άλλων. Φοβόμουν, είπα. Είναι ευκαιρία να ξεκινήσω. Ψάξαμε να βρούμε ποιος θα μιλήσει άσχημα για σένα. Βρήκαμε, ναι.